Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, οι ημέρες που διανύουμε είναι δύσκολες. Πέρα των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό που δεν είναι τωρινές, χρόνιες, έρχεται τώρα να σαρώσει ακόμα περισσότερο τις όποιες δυνατότητες είχαν τα δημόσια νοσοκομεία να σταθούν όρθια από την αυταπάρνηση του προσωπικού, ένα πραγματικό τσουνάμι από νοσηλείες υγειονομικών με COVID. Οι χιλιάδες απουσίες έρχονται να προσθεθούν στους πάνω από 6.000 υγειονομικούς που παραμένουν σε αναστολή επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεκάδες ασθενείς πανελλαδικά νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κλινικές. Οι ΜΕΘ είναι επικίνδυνα υποστελεχωμένες. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Στις 2 Δωδεκάτου ο αριθμός των εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένων που βρίσκονταν στη λίστα αναμονής για ένα κρεβάτι εντατικής ήταν 172. Σύμφωνα με τη σχετική επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΗ. Διπλάσιος αριθμός θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 9 φορές μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο. Η Ελλάδα έφτασε να εμφανίζει εξαπλάσιο και επταπλάσιο αριθμό θανάτων από το παγκόσμιο μέσο όρο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 10% των συνολικών νοσοκομειακών κλινών ενός νοσοκομείου απαιτείται να είναι εντατικής θεραπείας μετά αύξησης σε 15-20%. Το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων μας βρήκε 14.000 κρούσματα και χιλιάδες απουσίες από τα σχολεία και εδώ προκύπτει επιτακτική ανάγκη για δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του κράτους από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε όλο τον πληθυσμό. Με χιλιάδες κρούσματα σε μαθητές βάζουν το ένα από τα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία εκτός εφημερίας και δίνουν οδηγία να διακομίζονται στα άλλα δύο παιδών τα επιβεβαιωμένα θετικά περιστατικά. Η νοσοκομειακή παιδιατρική περίθαλψη μιας τεράστιας έκταση πληθυσμού περιοχής που καλύπτει ως τώρα το παιδόν Πεντέλης, μάλλον δεν θεωρείται μείζονος σπουδαιότητας σκοπός για την κυβέρνηση, ώστε να συνεχίσει να εφημερεύει, να υποδέχεται ασθενείς και να ενισχυθεί με προσωπικό και υποδομές. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αφήνει εκτεθειμένους χιλιάδες εργαζόμενους, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 21.600 και εκατομμύρια άλλους να έχουν νοσήσει. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε να πεθαίνουν εργαζόμενοι απροστάτευτοι σε ένα σμπαραλιασμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπαρθεί κανένα μέτρο που να το θωρακίζει. Κανένα μέτρο που να προστατεύει τους χιλιάδες εργαζόμενους στους εργασιακούς χώρους, σε καράβια, σε εμπορικά καταστήματα, σε αποθήκες, σε επισητιστικά, σε ναυτιλιακά. Στο μεταξά, εικόνες ντροπής και έσχους διαδραματίζονται καθημερινά στο νοσοκομείο. Δεκάδες ασθενείς, ανάμεσά τους καρκινοπαθείς, συνοστίζονται με τις ώρες στην είσοδο του νοσοκομείου, ώστε να κάνουν rapid test για την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο ή για να πάνε στην κλινική μιας μέρας, εκεί που γίνονται οι χημειοθεραπείες. Συρρήκνωση του χειρουργικού τομέα λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων και επιπρόσθετα των αναστολών εργασίας που προέκυψαν, την τραγική κατάσταση που επικρατεί στη ΜΕΘ, καθώς αναπτύχθηναν 5 κρεβάτια παραπάνω στα 6 που προϋπήρχαν, σε ακατάλληλο χώρο, με συνέπεια το στρίμωγμα των ασθενών σε απαράδεκτα κοντινή απόσταση και τις τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, που ουσιαστικά υπάρχουν 146 θέσεις νοσηλευτών οι οποίοι δεν έχουν έρθει. Τζάνιο. Το άνοιγμα νέων κλινών COVID στην πραγματικότητα σημαίνει ότι κλείνουν άλλες. Γίνεται χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, απλώς βαφτίζεται σε μια νύχτα κλινική COVID. Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τα όρια της σωματικής και ψυχικής εξόντωσης, έχουν υπερβεί κατά πολύ τα όρια ασφαλούς ωραρίου εργασίας για τους ίδιους και τους ασθενείς, αυτό που εμείς λέμε επιστημονικά σύνδρομο burnout. Αττικό. Η τελευταία εφημερία βρήκε όλες τις κλινικές με τουλάχιστον 10 ράτζα στην καθεμιά. Ήδη 4 κλινικές έχουν γίνει COVID και τα μισά κρεβάτια της ορθοπαιδικής. Δεν υπάρχει κανένα κρεβάτι ΜΕΘ διαθέσιμο. Οι διακομιδές προς τα ιδιωτικά γίνονται την τρίτη μέρα νοσηλείας, ένα βήμα δηλαδή πριν πάρει το εξιτήριο. Θριάσιο. Τα κρεβάτια στις ΜΕΘ δεν προλαβαίνουν να αδειάσουν, ενώ τις τελευταίες μέρες καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος νοσοκομείο από τη μετάλλαξη όμικρον.
Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλει ότι περισσότεροι από 150 παθολογικοί και πνευμονολογικοί ασθενείς, από τους οποίους οι 80 είναι με COVID, νοσηλεύονται σε πραγματικά επικίνδυνες συνθήκες. Απαιτούμε άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε προσωπικό και υποδομές. Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. Δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ για όλο τον πληθυσμό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Περισσότερες μονάδες του ΕΟΔΗ. Άνοιγμα των νοσοκομείων, λιμωδών και Παναγία. Μειώσεις κατά 50% των τιμολογίων σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διαδίκτυο και εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατάργηση του έμφυα για τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άμεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένειες και εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα και πολύτεκνες οικογένεια. Κανένα σπίτι εργατικής λαϊκής οικογένειας να μην βγαίνει σε πληστηριασμό. Πάγωμα κατασχέσεων και χρεών προς τις τράπεζες. Αυτός είναι ο αγώνας μας και πρέπει να το συνεχίσουμε έτσι.